Ξεκίνησε ο Πετροπόλεμος. Λίγες ώρες αργότερα είχαν δώσει δύο μάτες μεταναστών ραντεβού στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, όπου πραγματικά πιάσαν στον ύπνο και την αστυνομία αλλά και όλες τις τοπικές αρχές. Με θεταμένα επεισόδια καταστράφηκαν αυτοκίνητα, βάλαν φωτιές σε εγκαταλειμμένο μαγαζί. Πραγματικά θύμισε ρίχτα του Αγίου Βαρθολομαίου η Πάτρα εκείνο το βράδυ της Πέμπτης. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και την Παρασκευή. Ωστόσο, οι αστυνομικοί, προκειμένου να αποτρέψουν τα επεισόδια, προχώρησαν σε 80 προσαγωγές Αυγανών στο αστυνομικό μέγαρο της οδού Ερμού. Να πούμε ότι συνεχίστηκαν τα επεισόδια και χθες, όταν η αστυνομία προσπαθούσε να εμποδίσει τους μετανάστες από τη μία στους Αυγανούς και από την άλλη τους Πακιστανούς να παραμείνουν στους χώρους τους. Έγινε μια διαμαρτυρία από μέλη της Χρυσής Αυγής. Στη συνέχεια ήταν και αντιεξουσιαστές, με αποτέλεσμα η αστυνομία, προκειμένου να διαλύσει τις δύο ομάδες, χρειάστηκε να επέμβει με δακρυγόνα και ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Πάντως είναι καζάνι που βράζει το μεταναστευτικό και χρήζει άμεσα. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκης ο χαρακτηρισμός καζάνι που βράζει. Βλέποντας κανείς τις εικόνες αυτές, είναι εικόνες που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία και όχι πραγματικότητα, και μάλιστα μια πραγματικότητα που επαναλαμβάνεται με τόσο σύντομη περιοδικότητα. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. 80 προσαγωγές μας είπες, κάποιες δεκάδες συλλήψεις για να μπει μια τάξη.